Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής Σκανδιναβίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με θέμα «Πάλι ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους και την πράσινη καπιταλιστική βαρβαρότητα για το σοσιαλισμό», που αποτελεί και τη μόνη διέξοδο. Με τη σημερινή εκδήλωση, σαν σταθμό όλου του ανοίγματος της οργάνωσής μας το τελευταίο διάστημα σε όσο περισσότερους μετανάστες και φίλους δανούς εργαζόμενους, θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον καθένα μας ως προς τον πόλεμο, την ακρίβεια, την πανδημία. Σαν σήμερα, φίλοι και σύντροφοι, 9 Απρίλη το 1940, το ναζιστικό τέρας χτύπησε την πόρτα της Δανίας και της Νορβηγίας, με απότερο στόχο τον έλεγχο της θάλασσας του Ατλαντικού και την αξιοποίηση του νορβηγέζικου λιμανιού Νάρβικ για τη μεταφορά σουηδικών σιδηρομεταβλευμάτων για τις ανάγκες του γερμανικού εξοπλισμού. Ο δανέζικος στρατός βρέθηκε τελείως απροετοίμαστος για να αντιμετωπίσει την εισβολή. Η δανέζικη κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Στάουνινγκ, τον Σοσιαλδημοκράτη, σε συνεργασία με το Παλάτι και τα άλλα αστικά κόμματα, επέλεξε το δρόμο της συνεργασίας με τους Ναζί. Συστάθηκε έτσι κυβέρνηση αστικών κομμάτων και προώθησε τις απαιτήσεις των Γερμανών Ναζί, όπως μεταξύ άλλων να εκδώσουν ιδιώνυμο που απαγόρευε τη λειτουργία και δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος και να συλλάβουν και να παραδώσουν τους κομμουνιστές. Έτσι πολλοί κομμουνιστές, σύντροφοι και μέλη της ηγεσίας του ΚΚ συνελήφθηκαν, φυλακίστηκαν και πολλοί από αυτούς στάθηκαν στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Παρ' όλα αυτά και πάλι με πρωτοβουλία των κομμουνιστών, στηριγμένοι κύρια στους παρατοκαπνισμένους μαχητές που είχαν επιστρέψει από τον Ισπανικό εμφύλιο, δημιουργήθηκαν ομάδες αντίστασης οι οποίες ανάπτυξαν πλούσια δράση αψηφώντας την τρομοκρατία, τους κινδύνους και πολλοί από αυτούς εκτελέστηκαν. Τιμώντας την αντίσταση και την πάλη ενάντια στο τέρας του φασισμού και στο σύστημα που το γεννά, καταθέσαμε σήμερα το πρωί στεφάνι στον τόπο εκτελέσεων στο μνημείο Μίνελουν. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό κτίριο που χτίστηκε με πρωτοβουλία των οικοδόμων το 1879, όταν τα μηνύματα της Παρισινής Κομμούνας άρχισαν να εμπνέουν τους προλετάριους και άλλων χωρών. Από τότε, μέσα σε αυτή την αίθουσα, έχουν γίνει ιδρυτικά συνέδρια σωματείων, ομοσπονδιών, συλλόγων γυναικών, έχουν γίνει συνέδρια του Κομμουνιστικού Κόμματος της Δανίας, και γι' αυτό και εκτιμήσαμε ότι είναι ο κατάλληλος χώρος για τη σημερινή μας εκδήλωση. Σε εκθέματα του μουσείου, όπως αποτυπώνεται και η διαπάλη για τον προσανατολισμό του εργατικού κινήματος στη Δανία, όπως και ο διαβρωτικός υπονομευτικός ρόλος της σοσιαλδημοκρατίας και του ρεφορμισμού που κυριαρχούν για πολλές δεκαετίες, χειραγωγώντας εργατικές λαϊκές δυνάμεις, βάζοντας εμπόδια στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης. Έχουμε βαθιά ακλόνητη πεποίθηση ότι η εργατική τάξη μπορεί να τα ξεπεράσει και να χαράξει πορεία με βάση τα δικά της συμφέροντα για να εκπληρώσει την ιστορική της αποστολή, την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος και την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας. Τέλος, θα θέλαμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τις αντιπροσωπείες των σκανδιναβικών κομμουνιστικών κομμάτων, από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Δανίας, την πρόεδρο της συντρόφισσα Λότε Ρέρτοβ Μάσερ, την υπεύθυνο των διεθνών σχέσεων του ΚΚ στη Δανία, της συντρόφισσα Γιόρτις Νίλσεν, τον σύντροφο υπεύθυνο του εργατικού κινήματος από το ΚΚ Νορβηγίας, τον σύντροφο Τζιμ Χόιφελ, και την αντιπροσωπεία της Κομμουνιστικής Νεολαίας Δανίας Ντεκοού, τον σύντροφο πρόεδρο, και από το Σύλλογο Αντιστασιακών και Απογόνων, τη συντρόφισσα Ανέτε Μέρκ, που είναι πρόεδρος.
Και τέλος, την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Δανίας, την Ελίνα Σταματάτου.